πάμε λίγο στη Βίκυ Καγιά. Έγινε πολύ στόρβος γύρω από το γάμο. Mm-hmm. Μας πείτε δύο λόγια. Το ξέρατε? Η Βίκυ επέλεξε να κάνει να ο γάμος να είναι κλειστός. Οπότε το μάθαμε κάποια στιγμή. Μας το ανακοίνωσε η ίδια δηλαδή. Καλά έκανε, εφόσον ήθελε να είναι πιο κλειστά τα πράγματα. Πολύ καλά έκανε. Ούτως ή άλλως αυτά είναι προσωπικά, είναι προσωπικές στιγμές και ο καθένας αποφασίζει το πώς θέλει να τη ζήσει. Ως νύφη, πώς ήτανε? Ήταν όμορφη, το νυφικό σας άρεσε? Εγώ θα την έντυνα διαφορετικά, αλλά δεν έχει καμία σχέση αυτό. Πώς δηλαδή, πιο αέρινο ίσως? Θα την έντυνα με τη λογική τη δική μου. Θα μας δώσετε μια γεύση από αυτό? Τι να σου πω τώρα, μπορεί να κάνουμε κάτι άλλο κάποια στιγμή, οπότε θα δούμε. Βλέπετε τηλεόραση, τα υπόλοιπα προγράμματα, να πούμε για κάποιες, για τις κυρίες της πρωινής ζώνης, που φέτος γίνεται και... Θα σου πω το εξής, νομίζω ότι δεν είναι ο χώρος στον οποίο κάποιος χρειάζεται μια τέτοιου είδους ανατροπή. Δεν είναι το περιβάλλον τέτοιο. Πρέπει να υπάρχει μια πιο συντηρητική εικόνα δηλαδή? Όχι, δεν τη θεωρώ συντηρητική την εικόνα. Απλά νομίζω ότι αυτό που κάνω έχει πολύ πιο δυνατό αποτέλεσμα σε ένα περιβάλλον που δεν είναι η πρωινή ζώνη. Άρα δεν θα δίνετε ποτέ κάποια από τις κυρίες αυτές, στο πλαίσιο της εκπομπής τους τουλάχιστον? Ναι, γιατί γενικότερα αυτό που δημιουργώ είναι κάτι που φοριέται περισσότερο απόγευμα ή βράδυ παρά πρωί. Άρα την Ευγενία Μανολίου θα μπορούσατε κάλλιστα να την ντύσετε ή να την αλλάξετε τουλάχιστον? Νομίζω πως η Ευγενία Μανολίου κάνει anyway πάρα πολλές αλλαγές. Δεν είναι ένας άνθρωπος που μας έχει συνηθίσει σε ένα στυλ, οπότε δεν ξέρω. Θα μπορούσαμε να το δούμε με ένα δερμάτινο φόρμα, με κάτι πιο κεντρικό, με ένα εντελώς διαφορετικό στυλ από αυτό που έχουμε δει? Κοίταξε, όλα είναι πιθανά. Δεν μπορείς να απορρίψεις κάτι, να ξέρεις, να απομονώσεις κάτι και να απορρίψεις κάτι άλλο. Γιατί όχι? Αν με ρωτάς αν θα με ενέπνε μια γυναίκα σαν κι αυτή, όχι, δεν θα με ενέπνε. Υπάρχει κάποια στην τηλεόραση που θα μπορούσε να σας εμπνεύσει? Δεν ξέρω. Θέση Κορδά, πώς το στυλ που υιοθέτησε φέτος, λίγο πιο απλό, έχει αλλάξει τα μαλλιά της, πώς σας φάνηκε αυτή η αλλαγή? Η Θέση Κορδά φωτογραφήθηκε με δικά μου ρούχα για ένα περιοδικό, τώρα θα κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι επειδή είναι ένα πρόσωπο, αν θέλεις, καινούριο, είναι ενδιαφέρον να παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί και τι έχει να μας παρουσιάσει. Τηλεοπτικά ή και στιλιστικά? Από όλο το σύνολο. Νομίζω ότι ο χαρακτήρας ενός ανθρώπου είναι το πρώτο πράγμα που τον χαρτογραφεί, είναι το ντύσιμό του. Η Ελένη Μενεγάκη, που έχουμε χρόνια το βλέπουμε. Η Ελένη Μενεγάκη είναι μια πολύ όμορφη γυναίκα. Από τις πιο όμορφες παρουσιάστριες. Μου αρέσει πάρα πολύ. Διαφωνώ πάρα πολλές φορές με τον τρόπο που ντύνεται, κάθετα, αλλά okay, είναι δική της επιλογή. Σε τι, πολλά λουλούδια, πολλά... Γενικά. Δεν με ενθουσιάζει το ντύσιμό της, τουλάχιστον αυτό που βλέπω στη τηλεόραση. Και όχι πάντα, έχει τρομερές αντιφάσεις. Νάντια Μπουλέ. Ένα καινούργιο πρόσωπο, αρκετά φρέσκο πρόσωπο. Η Νάντια Μπουλέ είναι επίσης ένα πολύ όμορφο κορίτσι. Δεν τη θυμάμαι όμως πολύ. Δεν θυμάμαι πολύ τον τρόπο που ντύνεται. Δεν την έχω παρακολουθήσει ιδιαίτερα.